Προηγούμενος Εφραίμ οδηγείται στις φυλακές Κορυδαλλού στις 10:15 το πρωί. Οι καλόγριες και οι καλόγεροι που τον περιμένουν απαθανατίζουν τη σκηνή με βιντεοκάμερες και φωτογραφικές μηχανές και επιβραβεύουν τον ηγουμενό τους. Για τους δικαστές όμως, ο Εφραίμ είναι ένα άτομο με ροπή στην εγκληματική δράση. Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών είναι κόλαφος για τον ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου. Οι ενέργειες του κατηγορουμένου που έγιναν εξακολουθητικός σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, 7 ετών, και οι οποίες δεν προσυδειάζουν στο μοναχικό σχήμα και πνευματική του αποστολή, καταδεικνύουν ότι είναι ένα άτομο με ροπή στην εγκληματική δράση ως στοιχείο της προσωπικότητάς του, ενεργώντας επιτίδια και μεθοδευμένα. Ο Εφραίμ δεν οδηγήθηκε κατευθείαν στο κελί του, αλλά στο γραφείο του Διευθυντή των Φυλακών. Το πρώτο πράγμα που ρώτησε ο ρασοφόρος κρατούμενος ήταν πού βρίσκεται η εκκλησία των φυλακών. Μετά ζήτησε από τον διευθυντή να κρατηθεί μόνο στο κελί του, γιατί όπως του είπε, θέλει να ασκεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα και να προσεύχεται. Το αίτημα έγινε δεκτό και τρεις ώρες αργότερο ο Εφραίμ οδηγήθηκε στο κελί Α2 της 6ης Πτέρυγας, όπου βρίσκονται κυρίως κρατούμενοι για οικονομικά εγκλήματα. Κανένας άλλος ιερωμένος δεν κρατείται αυτή την περίοδο στις φυλακές. Ο 56χρονος ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου μεταφέρθηκε με όχημα της ασφάλειας στις φυλακές Κορυδαλλού λίγο μετά τις 10 το πρωί και οδηγήθηκε στην 6η πτέρυγα, όπου κρατείται μεταξύ άλλων ο εναπομείνας από τους Απριλιανούς προτεργάτες Νίκος Ντερτιλής. Προφορικά ο Εφραίμ ζήτησε από τον διευθυντή των φυλακών να του επιτρέψει ειδικό επισκεπτήριο. Δηλαδή να μπορούν να τον βλέπουν όχι μόνο οι στενοί συγγενείς του, αλλά και άλλα πρόσωπα όπως μοναχοί και ο προσωπικός του γιατρός. Ο διευθυντής του ζήτησε εγγράφως το αίτημα και του υποσχέθηκε ότι θα ικανοποιηθεί. Οι δικηγόροι του ηγούμενου πήραν το πρωί στα χέρια τους το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Το σκεπτικό της προφυλάκησης είναι κόλαφος για τον Εφραίμ, που θεωρείται ο εγκέφαλος του μεγάλου σκανδάλου. Ο κατηγορούμενος, που ήταν ο ηθήνων νους και εμπνευστής των εγκληματικών πράξεων, εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιότητα του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Υπάρχει κίνδυνος να εκμεταλλευτεί πάλι την ιδιότητά του αυτή για τη διάπραξη κι άλλων συναφών πράξεων, εφόσον συνεχίζεται η αντιδικία με το δημόσιο, λαμβανομένης υπόψη και της εξαιρετικής δυνότητας που επέδειξε στη μεθόδευση των επίδικων εγκλημάτων και της ικανότητας επιτιδευμένης πειθούς σε πλήθος ετερόκλητων δημοσίων προσώπων. Κανένα αίτημα δεν υπέβαλε ο Εφραίμ στον εισαγγελέα Εφετών, ενώπιον του οποίου κατέληξε στις 8.30 χθες το βράδυ, με δεκάδες υποστηρικτές του να τον περιμένουν έξω από το εφετείο και να τον υποδέχονται σαν άλλο μεσσία. Από τη Μονή Βατοπεδίου, όπου ξεκίνησε η μεταφορά του Εφραίμ έως τις φυλακές, οι μοναχίδες σταμάτησαν να απαθανατίζουν τις σκηνές και να ανεβάζουν τις φωτογραφίες στην ηλεκτρονική σελίδα της Μονής, αλλά και δηλώσεις του ηγούμενου. Τη χθεσινή νύχτα ο Εφραίμ την πέρασε σε γραφείο του 10ου ορόφου της ασφάλειας Αττικής. Είμαι μοναχός από την αρχή της ζωής μου. Παρέδωσα την ύπαρξή μου στα χέρια της Παναγίας. Από νέος παραδόθηκα στα χέρια της Παναγίας και πάλι εκεί που πάω παραδίνομαι στα χέρια της Παναγίας. Γι' αυτό και μη φοβάστε. Αδίκως οδηγούμε στη φυλακή. Στα τέλη Νοεμβρίου, όταν ο Εφραίμ απολογήθηκε στην ανακρίτρια, είχε επιρρύψει όλες τις ευθύνες των παράνομων ανταλλαγών που αποκάλυψε η τηλεόραση του Α στους αρμόδιους υπουργούς, ισχυριζόμενος ότι η Μονή δεν ήθελε, αλλά η κυβέρνηση αποφάσιζε. Δεν θέλαμε τις ανταλλαγές, αλλά μας επιβλήθηκαν από την τότε κυβέρνηση για να ικανοποιηθούν οι τοπικοί φορείς που δεν μας ήθελαν εκεί. Ο κύριος Τσιτουρίδης μας είπε ότι ο κύριος Κοντός του είπε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα εκεί. Οι φορείς αντιδρούν και ότι αποφάσισαν να εισηγηθούν συνολικά αλλαγές. Μου είπε συγκεκριμένα: σκεφτήκαμε ως κυβέρνηση να κάνουμε αυτή την εισήγηση. Η ανακρίτρια δεν πίστηκε και συχνά, κατά την πολύωρη απολογία, αμφισβητούσε τα όσα ο Εφραίμ της έλεγε για να γλιτώσει την προφυλάκηση. Σε επιστολή της Μονής προς τον κύριο Μπασιάκο, τι εννοούσατε όταν λέγατε ότι η διαδικασία ανταλλαγής έχει γίνει δεκτή σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο? Όταν συμφωνούν με επιμονής τρεις υπουργοί, Τσιτουρίδης, Μπασιάκος, Κοντός, και σου λένε ότι θα πάνε για συνολικές ανταλλαγές, τότε τρεις υπουργοί είναι υψηλό κυβερνητικό επίπεδο. Εφόσον η επιστολή απευθύνεται στον κύριο Μπασιάκο, είναι δυνατόν να τον ενημερώνετε για απόφαση στην οποία, όπως λέτε, συμμετέχει και ο ίδιος? Δεν το πληροφορούμε. Απλά συνοψίζουμε τα όσα συζητήσαμε. Νέα παρέμβαση για την προφυλάκηση Εφραίμ, αυτή τη φορά από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Λαμβάνοντας υπόψη τη δεδηλωμένη ετοιμότητα του αρχιμανδρίτη Εφραίμ να συνεργαστεί με τα ανακριτικά όργανα και την κατάσταση της υγείας του, μας προκαλεί βαθιά ανησυχία η απόφαση των δικαστικών άρχων της Ελλάδας για φυλάκισή του πριν τη δικαστική διερεύνηση, η οποία δεν συμβαδίζει με τις αποφάσεις και συστάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Σε αυστηρό τόνο η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και νέες αντιδράσεις από δικαστικούς και νομικούς. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου με μακρά δημοκρατική παράδοση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου υπάρχει απόλυτο σεβασμό στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και σαφής διάκριση των εξουσιών. Για τα ανωτέρω θέματα η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις. Είναι ανεπίτρεπτη παρέμβαση όχι μόνο στα εσωτερικά της ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά και στη λειτουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Ο κύριος Εφρέμ είναι συνηθισμένος στις ανταλλαγές και νομίζει ότι μπορεί να ανταλλάξει υποσχέσεις και με τον Πούτιν, τον οποίο γνώριζε από πριν.